Διασκευές και ενορχιστρώσεις παραδοσιακών καλάντων και τζαζ τραγουδιών είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εχθές οι θεατές και ακροατές της εκδήλωσης από μαθητές και καθηγητές του Δημοτικού Οδείου Κοζάνης. Ερμηνεύτηκαν κάλαντα από την Ελλάδα και τις ελληνόφωνες περιοχές της Μικράς Ασίας μέχρι και την Αμερική και την παράδοση της τζαζ μουσικής. Ο υπεύθυνος του παραδοσιακού συνόλου ήταν ο Δημήτρης Ζαχαράκης, η διδασκαλία της χοροδίας του Παναγιώτη Ζαχαράκη, ενώ οι ενορχιστρώσεις και η διδασκαλία του συνόλου πνευστών του Νίκου Βαλταδόρου. Το Δημοτικό Οδείο Κοζάνης για ακόμα μια χρονιά συμμετέχει δυναμικά στα καλλιτεχνικά δρόμενα της πόλης, παρουσιάζοντας ένα μεγάλο και σημαντικό αριθμό εκδηλώσεων για τις εορτές των Χριστουγέννων. Ενδεχομένως είναι και η πιο πλούσια καλλιτεχνικά χρονιά των τελευταίων χρόνων. Πλησιάζοντας την ημέρα των Χριστουγέννων, κορυφώνουμε λοιπόν τις εκδηλώσεις μας, παρουσιάζουμε τις τέσσερις τελευταίες. Θα αρχίσω από την Αυριανή πρώτα. Αύριο παρουσιάζουμε το χριστουγεννιάτικο παραμύθι του William Shakespeare, στο οποίο συμμετέχουν αρκετά μουσικά σύνολα του Οδείου. Την Πέμπτη, στο γραφείο του Δημάρχου, 9 η ώρα το βράδυ, στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος, συμμετέχει ξανά το Δημοτικό Οδείο με την Ορχήστρα Δωματίου, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της κυρίας Λουντμίλα Χιμπάλοβα. Και κορυφώνουμε, όπως πάντα, παρουσιάζοντας την κεντρική συναυλία των Χριστουγέννων, τη Χριστουγεννιάτικη συναυλία, στην οποία παρουσιάζουμε τη συμφωνική μας ορχήστρα, τη μικρή ορχήστρα, την μεικτή χοροδία και την ενική χοροδία επίσης. Πάμε στη σημερινή εκδήλωση, στην οποία έχει τίτλο «Τα Χριστούγεννα του κόσμου», κάλαντα από όλο τον κόσμο λοιπόν, την οποία επιμελούνται ο Ζαχαράκης Παναγιώτης, ο Ζαχαράκης ο Δημήτρης, και ο Βαλταδόρος ο Νίκος.